Ψυχολόγος της ομάδας, ένα μερίδιο της επιτυχίας ανήκει σε σένα. Πώς βίωσες όλη αυτή την εμπειρία του τελικού και πώς βίωσες όλους αυτούς τους μήνες που είσαι κοντά στα παιδιά? Θεωρώ πως ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία και για έναν ψυχολόγο, έτσι πως είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Βέβαια, όλη αυτή η δουλειά είναι αρκετά ομαδική. Δεν ήταν μόνο δικό μου κομμάτι. Γενικότερα, σαν με τη διατροφή, είμαστε μαζί με τους διαιτολόγους και εγώ, που είμαστε δίπλα στα παιδιά, σε ό,τι και αν χρειαστούμε. Στο ταξίδι που κάναμε για την Πάτρα, το πιο σημαντικό ήταν ότι τα παιδιά ήταν όλη μια ομάδα. Μπόρεσαν και μπήκανε στο κλίμα αυτό πολύ γρήγορα. Θεωρώ πως το ήθελαν πάρα πολύ το παιχνίδι. Και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να φέρουν το στόχο τους και να μπορέσουν να τον εκπληρώσουν. Όσον αφορά τη δική μας δουλειά, το ζήτημα ήταν να δουλέψουμε κυρίως με τις σκέψεις. Κυρίως δηλαδή προαγωνιστικό άγχος και ό,τι έχει να κάνει με αρνητικές σκέψεις γενικότερα. Έγιναν κάποιες συναντήσεις χαλάρωσης και κάποιες συναντήσεις γενικότερα που μοιραζόμασταν εμπειρίες, μοιραζόμασταν ανησυχίες και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα τον αθλητισμό και συγκεκριμένα το χάντμπολ.